Πάμε στην Ουτρέχτη. Ο πατέρας Αλέξανδρος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, Μητροπολίτης στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουτρέχτης. Θα τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είναι κοντά μας αυτό το μεσημέρι. Καλησπέρα σας. Γεια σας, πάτερ. Καλησπέρα σας, όχι Μητροπολίτης, αλλά ιερέας στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουτρέχτης. Πατέρα Αλέξανδρος. Πατέρα Αλέξανδρε, βοηθήστε μας, σας παρακαλώ. Τι ακούτε νεότερα? Αυτό που δεν έχουν πληροφορίες, οι επίσημες δεν αναφέρουν ακριβή αριθμό ατόμων τραυματιών. Επίσης, η αστυνομία δεν έχει πει ακόμα επίσημα για τον ένα νεκρό, όμως τα μέσα ενημέρωσης μιλούν για κάποιο νεκρό. Υπάρχουν πλάνα που έχουν δείξει έναν άνθρωπο να κοίγεται νεκρός ανάμεσα στους δύο σειρμούς καλυμμένων ένας εντόνι. Είμαστε στο κόκκινο συναγερμό, το πέμπτο επίπεδο ασφαλείας. Έχουν απαγορεύσει την κυκλοφορία στους δρόμους, ειδικά στους κατοίκους που μένουν εκεί κοντά στο γεγονός. Αλλά οι πληροφορίες της αστυνομίας λένε να μην κυκλοφορούμε έξω. Είναι κλειστά όλα τα ενταμιά της Ουτρέχτης. Τα σχολιά, οι πόρτες τους είναι κλειστές, είναι μέσα τα παιδιά ασφαλισμένα. Υπάρχουν, η αστυνομία κυκλοφορεί παντού και τα μέτρα ασφαλείας έχουν βέβαια ανέβει πολύ. Κυκλοφορούν συνέχεια, πετούν ελικόπτερα από πάνω μας. Και τα μέτρα ασφαλείας φυσικά και στις άλλες πόλεις, στο Ρότερνταμ, έχουν κλειστεί εκεί τα ενταμιά. Στους σταθμούς, στα μετρό, στα τραμ υπάρχει αστυνόμευση παντού και αναζητούν όπως. Ξέρετε, ένα κόκκινο αυτοκίνητο. Ένα κόκκινο αυτοκίνητο. Βοηθήστε μας για το εξής τώρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ενημέρωση. Μιλάμε για ένα σταθμό, μιλάμε για το τραμ. Ένα μέρος όπου συγκεντρώνονται πολλοί κόσμος. Ενημέρωση για Έλληνες οι οποίοι βρέθηκαν εκεί, ήταν εκεί, όχι, υπάρχει. Δεν γνωρίζετε. Όχι, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση ούτε από την πρεσβεία. Εδώ οι συναδέλφοι σας είναι πολύ. Με το σταγονόμετρο δίνουν πληροφορίες, πρέπει να είναι πολύ διασταυρωμένες. Οπότε δεν έχουμε καμία επιβεβαίωση ούτε για τους ανθρώπους τραυματίες, ούτε για την καταγωγή τους. Μόνο που ξέρουμε σίγουρα ότι πρόκειται για τρομοκρατικό χτύπημα, όπως οι Ολλανδοί το χαρακτηρίζουν. Ναι, χαρακτηρίστηκε πριν από λίγο. Πατέρα Αλέξανδρε, υπήρχε κάποιο κλίμα νωρίτερα, δηλαδή υπήρχαν ανησυχίες, υπήρχε κάτι όχι. Το. Τίποτα. Όχι. Ήταν μια κανονική μέρα. Μάλιστα. Μια κανονική μέρα μέχρι πριν συμβεί αυτό. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συνομιλία μας. Ο πατέρας Αλέξανδρος ιερέας στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουτρέχτης. Είναι ακόμα στην γραμμή ο πατέρας Αλέξανδρος. Μας ακούτε ακόμη? Ναι, ακούω. Ένα ερώτημα το οποίο ξέχασα. Πόσοι Έλληνες βρίσκονται εκεί στην περιοχή, πόσοι είναι οι Έλληνες εκεί σε εσάς? Στην Ουτρέχτη είμαστε πάνω από 5.000 Έλληνες. Πάνω από? 5.000. 5.000 Έλληνες, μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, πατέρα Αλέξανδρε. Καλό μεσημέρι, γερός και δυνατός, εύχομαι.